στις κυβιστήσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που υποσχόταν σκίσιμο μνημονίων και οικονομική ανάκαμψη, αναφέρθηκε διεξοδικά ο τομεάρχης ευρωπαϊκών υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας Σταύρος Καλαφάτης σε κομματική εκδήλωση που έγινε στην Πάτρα, στην αίθουσα του Εμπορικού Συλλόγου. Τόνισε ότι με τη μείωση του αφορολόγητου οι μισθωτοί θα χάσουν ένα μισθό κατέτος και δύο συντάξεις οι συνταξιούχοι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, οι βουλευτές, όλα τα κομματικά στελέχη είναι στρατευμένα σε μια άλλη πολιτική που θα ενισχύει την ιδιωτική πρωτοβουλία, θα ενισχύει την υγιή επιχειρηματικότητα με κανόνες παντού ίσους για όλους και βεβαίως με πολύ μικρότερη φορολόγηση. Οι εκλογές είναι πάντα στο τραπέζι, ανεξάρτητα αν φωτίζονται ή όχι από τη δημοσιότητα, δήλωσε ο κ. Καλαφάτης στην ομιλία του προς τα κομματικά στελέχη στην Ομαρχιακή Συνέλευση της ΝΟΔΕ. Χαρακτήρισε δύσκολη την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί έχουν να αντιπαλέψουν, όπως είπε, τον λαϊκισμό όπως προκύπτει από το γενικότερο κλίμα στην Ευρώπη. Αναφέρθηκε δε σε ένα τμήμα της κοινωνίας που δείχνει να αποδέχεται μυρολατρικά τη φτωχοποίησή του και τους οποίους πρέπει να αφυπνίσει η Νέα Δημοκρατία, αλλά και στην ανάγκη να επανέλθουν οι νέοι στην πολιτική. Δοκιμάστε απολαυστικές γεύσεις από κοντά σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο που διαθέτει και δύο οθόνες πλάσμα ή από το σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα σε χρόνο Express. Εστιατόριο Express στη Γούναρη 66. Τηλέφωνο Delivery 2610-329-643 και 314-248. Εστιατόριο Express για καλομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό.